Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Το σχέδιο νόμου αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συμφωνίας που σύναψε τον προηγούμενο Αύγουστο η ελληνική κυβέρνηση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας με διάρκεια τριετή και αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίησή του. Παρά τη δύσκολη πολιτική οικονομία αρκετών άρθρων του νομοσχεδίου, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο τριήμερο να τη συζητήσουμε αναλυτικά, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η συμφωνία αυτή και κατά συνέπεια η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού επιτρέπει την ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας βράχη χρόνια, αλλά και στη διάρκεια της επόμενης τριετίας. Κατά συνέπεια, απομακρύνει, θα έλεγα, εξαλείφει το ρίσκο εξόδου από το κοινό νόμισμα, αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και διαμορφώνει λοιπόν τις προϋποθέσεις οικονομικής σταθερότητας και εξόδου από τη μεγάλη ελληνική ύφεση της τελευταίας πενταετίας. Προφανώς το σχέδιο νόμου αυτό δεν είναι αρκετό για την έξοδο από την κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πρόγραμμα, παράλληλο πρόγραμμα με το πρόγραμμα που ψηφίζεται, το νομοσχέδιο αυτό, αλλά και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν το επόμενο δίμηνο. Παράλληλο πρόγραμμα εξόδου από την κρίση και νομίζουμε ότι μαζί με τα σχέδια αυτά νόμου θα συμβάλλουμε στην έξοδο από την κρίση, στην ανάκαμψη και εν τέλει στην οικονομική ανεξαρτησία μέσω της εξόδου στις διεθνείς αγορές. Το σχέδιο αυτό νόμου καλύπτει ένα ιδιαίτερο μεγάλο εύρος θεμάτων που θα έλεγα ότι έχει τρεις κυρίως στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η περαιτέρω δημοσιονομική σταθεροποίηση. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι που ενσωματώνονται τόσο στο σχέδιο αυτό νόμου όσο και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής είναι ιδιαίτερα υπή, θα έλεγα ρεαλιστική, και κατά συνέπεια μειώνουν κατά πολύ την ανάγκη λήψης νέων επώδυνων μέτρων. Δεύτερος στόχος είναι η περαιτέρω εμπέδωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η υγιή συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία και να τονωθεί η ανάκαμψη. Και τρίτος μεγάλος στόχος είναι η υποστήριξη της μακροχρόνιας οικονομικής ανάκαμψης, ενός υγιούς ρυθμού βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία βγει από την κρίση. Χρειάζεται λοιπόν μια δέσμη μέτρων δημοσιονομικών αλλά και δομικών μεταρρυθμίσεων που θα υπηρετούν αυτούς τους τρεις στόχους. Μέρος αυτών των μέτρων λοιπόν ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο αυτό. Παραδείγματα αποτελούν φορολογικά μέτρα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα αφού γίνει εισήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θέματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση των συντάξεων άπτονται τόσο του δημοσιονομικού θέματος όσο και του θέματος της μακροχρόνιας ανάκαμψης. Ρύθμιση, για παράδειγμα, των συντάξεων του δημοσίου, ρύθμιση πρόωρων συντάξεων, ρύθμιση του υπολογισμού των συντάξεων από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 και μετά. Θέματα που άπτονται στο σύστημα του δημόσιου λογιστικού, θέματα που απλοποιούν, αν θέλετε, τη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου, αλλά και διαχείρισης των αποθεμάτων του δημοσίου, για να μην ζήσουμε στιγμές αντίστοιχες με αυτές που ζήσαμε το τελευταίο εξάμηνο κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα ασφιχτικής, θα έλεγα, στενότητας στο θέμα της ρευστότητας. Θέματα που άπτονται του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, θέματα που άπτονται της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου τον επόμενο 1,5 χρόνο. Ανοίγω λοιπόν τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής σήμερα και καλώ τον εισηγητή
να προχωρήσει στην αναλυτική συζήτηση του σχεδίου νόμου. Ευχαριστώ. Τον κύριο Χουλιαράκη, μακάρι το παράδειγμά σας. Μιλήσατε πολύ λίγο, να το ακολουθήσουν και άλλοι.